γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενέκρινε πολεμική βοήθεια 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, στέλνοντας την νομοθεσία στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά από μήνες καθυστερήσεων και αμφιλεγόμενης συζήτησης σχετικά με το πόσο εμπλέκονται οι ΗΠΑ σε ξένους πολέμους. Το νομοσχέδιο πέρασε και από τη γερουσία με συντριπτική ψηφοφορία 79-18, αφού η κάτω βουλή ενέκρινε το πακέτο πριν από μερικές ημέρες. Ο Μπάιντεν, ο οποίος συνεργάστηκε με τους ηγέτες του Κογκρέσου για να κερδίσει την υποστήριξη, δήλωσε αμέσως μετά την έγκριση ότι θα το υπογράψει άμεσα και την Τετάρτη 24 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής όπλων στην Ουκρανία, η οποία αγωνίζεται να κρατήσει την πρώτη γραμμή κατά της Ρωσίας. Η νομοθεσία θα στείλει επίσης 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια εν καιρό πολέμου στο Ισραήλ και ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας και 8 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση των κινέζικων απειλών στην Ταϊβάν και αλλού στον Ινδοειρηνικό. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια της βοήθειας θα μπορούσε να δρομολογηθεί σύντομα, με το μεγαλύτερο μέρος να ακολουθεί τις επόμενες εβδομάδες.